Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανθαίου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Ακούσαμε κάποιες μαρτυρίες, κάποια στοιχεία περισσότερα για τη δράση του, για τον αγώνα του, για την πορεία του γενικότερα. Και είχαμε μείνει στο γεγονός ότι και εσείς, αν κοιτάξετε στο παρελθόν στις ρίζες σας, θα εντοπίσετε μία ιδιαίτερη σχέση, αλλά και ένα στενό δέσιμο με την πορεία. Πολύ, πολύ σωστά. Να πούμε τώρα στο τελευταίο ρεπορτάζ που κάνατε στις συναντήσεις με τους οπλοαρχηγούς, ναι, το ότι πήγαινε με το άλογο του στα βουνά και γύριζε, ότι υπήρχε τέτοιος σεβασμός από την πλευρά των οπλοαρχηγών που κάποια μαρτυρία λέει ότι ένας, ο αρχηγός να το πούμε των οπλοαρχηγών εκεί πέρα, κάπνιζε τσιγάρο και όταν του είπαν οι άλλοι ότι έρχεται ο δεσπότης, έβαλε το τσιγάρο στη τσέπη του και κάηκε η τσέπη του. Αυτό ήταν ένα δείγμα σεβασμού προς τον δεσπότη. Τον σεβότανε όλοι. Να πούμε επίσης ότι είχε αναπτύξει θρησκευτική και εθνική δράση και αυτό ήταν που είχε εξοργήσει πολύ τους Νεοτουρκούς. Και του είχαν δώσει το προσωνύμιο Καρά Παπάς, δηλαδή Μαύρος Παπάς. Ήταν τόσο το μίσος που έτρεφαν οι Τούρκοι απέναντι στον δεσπότη, που όταν τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν, στην αρχή τον είχαν μπορούσε να μιλήσει, αλλά μετά όταν κάποια στιγμή διέφυγε την προσοχή των φρουρών του και επισκέφτηκε κάποιους συγκρατούμενους του οι οποίοι είχαν χάσει την ψυχραιμία τους και φοβότανε, όταν έγινε αντιληπτό τον φυλάκισαν σε ένα σκοτεινό και υπόγειο κελί και όπως είπε ο συνεργάτης σας ο κύριος Σταθάκης προηγουμένως, σε ηλικία 45 ετών στις 29 Μαΐου του 1921 άφησε την τελευταία του πνοή. Και εδώ θέλω να πω κάτι, κατά τη αποκαλυπτήρια της πρωτομής του το 1936 που έγιναν στην Ιερά Μονή Λιμόνος, παρουσία των δύο Μητροπολιτών τότε εδώ της Λέσβου, ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος είπε τα εξής: «Εντολή της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ως εκπρόσωπος αυτής, απαγγέλω τον έπαινόν σου εν εκκλησία πολύ, αείμνηστε επίσκοπε ζήλων ευθύμια. Τεταγμένος εν τη υπηρεσία της εκκλησίας, οικουλουθήσας πιστός τα παραγγέλματα αυτής και έθισας την ψυχήν σου υπέρ των προβάτων ως καλός ποιμήν. Ή η μνήμη σου αιωνία». Και άρχισε μετά η κατάθεση των στεφάνων, που λέγεται ότι όταν άρχισαν να καταθέτουν ήταν πόσο πολλά τα στεφάνια που κάλυψαν όλο το βάθρος της πρωτομής, περίπου ένα ύψος γύρω στο 1,5 μέτρο, και μόνο το πρόσωπο φαινότανε του εθνοερμάρτυρα τότε. Έγινε κατάθεση στεφάνων περίπου από 50 που παρίστανται εκεί του διαδόχου της ελληνικής κυβερνήσεως, νήσων αρχιπελάγος, φιλεθέρων, λαϊκών, πολλά χωριά, από την Αυστραλία, ο επίσκοπος Αυστραλίας, από την Πάτρα, από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Και ήταν τόσο, τόσο μεγάλη και συγκινητική αυτή η στιγμή. Και μετά από αυτό τα αδέρφια παρίστανται και τα αδέρφια του παρίστανται τότε στα αποκαλυπτήρια. Μετά από αυτό έχουμε την πρωτομή που είπαμε προηγουμένως στα παράκελα τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής και το 92 την αγιοποίηση του. Την αγιοποίησή του όπως είπαμε. Τώρα φέτος δεν εστάλησαν προσκλήσεις λόγω των γνωστών. Λόγω της πανδημίας, λόγω κορονοϊού που δεν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, προφανώς γι' αυτό δεν οργανώσετε και δεν προγραμματίσετε κάτι προς τιμήν του για τη μέρα που θα γίνει. Θα γίνει πάλι κάτι σε τοπικό επίπεδο. Ναι, αλλά με ελάχιστα άτομα, με τα μέτρα αυτά προστασίας που ξέρουμε. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς που έχετε τις ρίζες, αν κοιτάξετε στο παρελθόν, γενικότερα στον τόπο σας, στην περιοχή σας, στο νησί σας, αναδεικνύεται η προσωπικότητα ή τα σημεία βασικά της πορείας του? Θέλω να πω, μαθαίνουν οι νέοι? Γίνονται αναφορές, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Για το λόγο, γιατί, για παράδειγμα, και στην εκπομπή δώσαμε ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι καλό να αναδεικνύονται προσωπικότητες από διάφορα μέρη και σημεία της χώρας μας. Πολύ σωστό αυτό που λέτε, πολύ σωστό. Να πω ότι δεν γινόταν τόσο διευρυμένα. Ναι.
Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και με πρωτοβουλίες της Εκκλησίας και του Συλλόγου και γίνεται γνωστό. Είχαμε σχέδια... Θα πρέπει να καλύψετε, εννοώ ότι θα πρέπει να καλύψετε και εσείς με την προσπάθειά σας ένα μεγάλο κενό που υπάρχει. Για παράδειγμα, στο κομμάτι της παιδείας μας, στα βιβλία μας, στην ιστορία μας. Είναι καλό να γνωρίζουν τα παιδιά μας τι έχει συμβεί στο παρελθόν και προσωπικότητες οι οποίες ξεχώρισαν. Όλα τα σημεία της ζωής του έχουν και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που συνδέεται άμεσα με την πατρίδα μας. Ναι, κυρία Παραδίση, αλλά έχουν αλλάξει τα πρότυπα δυστυχώς. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι τα ακολουθούν. Και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο λίγο τα πράγματα. Επιπροσθέτως να σας πω ότι με πρωτοβουλία δεν θα αναφέρω το όνομα. Θα χτιστεί ένας ναός στη μνήμη του απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Τώρα είναι μια είδηση η οποία δεν έχει βγει ακόμα. Για πείτε μας λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη είδηση, γιατί είναι ενδιαφέρουσα. Ένας ναός, είπατε, πού θα χτιστεί. Θα έχετε και θα σας στείλω, όταν θα γίνουν τα θυρανίξια, θα σας στείλω υλικό. Έχει οριστικοποιηθεί, απόφαση έχετε. Έχει ληφθεί η πρωτοβουλία από, να το πω έτσι, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Δεν έχει ακουστεί ακόμη. Ας το αφήσουμε έτσι όπως είναι. Θα γίνει πάντως. Θα γίνει και θα βοηθήσουμε. Και εμείς θα βοηθήσουμε. Ναι, και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι, στο να δημιουργηθεί ένας ιερός ναός. Βεβαίως και η επιλογή της τοποθεσίας εκεί που έγινε έχει απέναντι τα μακρυσιατικά παράλια και αυτό είναι κάτι σημαδιακό. Μάλιστα. Έχει συμβολικό χαρακτήρα, λέτε. Συμβολικό, πολύ συμβολικό. Συμβολικό χαρακτήρα. Θα τα πούμε ξανά, θα μιλήσουμε. Ελπίζω, ναι, και εύχομαι να τα πούμε σύντομα για τη συγκεκριμένη ενέργεια, για τη δημιουργία και την ανέγερση του συγκεκριμένου ναού. Ελπίζω όμως να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα, να μην θελήσουν κάποιοι να εμποδίσουν το συγκεκριμένο έργο, τη συγκεκριμένη... Δεν υπάρχει, όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, όχι. Εκεί που θα γίνει δεν μπορεί να... Όχι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν την επόμενη φορά θα έχουμε ένα επιπλέον στοιχείο εδώ, στην εκπομπή μας, για να παρουσιάσουμε. Σήμερα ήταν η αρχή. Έφυγε 29 Μαΐου του 1921, έχει σημασία, 29 Μαΐου 1921, αύριο 29 Μαΐου, όμως εμείς δεν έχουμε εκπομπή. Θεωρήσαμε ότι ήταν καθήκον μας η υποχρέωση να αναδείξουμε μία προσωπικότητα που σχετίζεται και έχει άμεση αναφορά στο παρελθόν μας, στον αγώνα και στην πορεία των Ελλήνων. Άρα λοιπόν μας δώσατε την ευκαιρία και με το υλικό που στείλατε και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το υλικό που μας στείλατε, αλλά και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παραδίση, σας ευχαριστώ. Μάλιστα, να είστε καλά και τους συνεργάτες σας. Και να μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητάμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία μας. Πάντα θα έχετε. Και να βλέπουμε μπροστά με αισιοδοξία και με ελπίδα. Καλό σας απόγευμα, να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή ήταν διαφορετική σήμερα. Δεν είχε πολιτικά σχόλια, Σπύρο, αν και βρέθηκε εδώ, ούτε οικονομικές ειδήσεις χρειάστηκε. Το βράδυ περίμενε. Όχι, ένα πολύ μικρό. Ναι, βεβαίως. Κάποια στιγμή πρέπει να αφήνουμε την πολιτική και την καθημερινότητα και να αναδεικνύουμε τις ιστορικές στιγμές της χώρας μας. Και αυτό που έγινε σήμερα είναι αυτό που έπρεπε να γίνει. Κακά τα ψώματα. Αυτό ήθελα. Και μας βοήθησε πάρα πολύ και ο κύριος Χρήστος Μανθαίος για να τον ευχαριστήσουμε και με την προσπάθειά του. Και πρόσωπα. Και η πρωτοβουλία ήταν δική του. Και πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα. Και τα γεγονότα που το συνδύασε. Γιατί στο λέω προσωπικά, μέσα από τη διαδικασία αυτή, έμαθα, δεν τον ήξερα, αλλά έμαθα για έναν μεγάλο ήρωα πάνω απ' όλα. Τον Έλληνο του πόλεμου. Στα παράκυλα, λες, και έχει σημασία.